Επιτέλους, κανονικός καφές. Αναγκάζομαι να του κάνω συμπαράσταση για να το κόψει. Δεν του κάνει καλό η καφέινη. Όποιος αγαπάει, υπομένει διάφορα. Τώρα σοβαρά, θα παρατήσεις τη δουλειά σου και θα γίνεις νοικοκυρά? Δεν θα την παρατήσω. Απλώς δεν θα χρειάζεται να γίνω με χίλια κομμάτια. Θα ασχολούμαι περισσότερο με το σπίτι και τα παιδιά. Το έχω κι εγώ ανάγκη. Την ξέρεις την άποψή μου. Η γυναίκα πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητη από τον άντρα. Αν στηριζόμουν αποκλειστικά στον Φίλιππο, τώρα θα ήμουν μια αξιολείπητη που θα κλιπαρούσε η γλαϊμοσύνη. Ανατρίχιασα και μόνο με τη σκέψη. Θα δουλεύω, αλλά επιλεκτικά. Πρόσεξε, γιατί δεν είστε καν παντρεμένοι. Εγώ μπορώ να διεκδικήσω αυτά που μου ανήκουν λόγω γάμου. Είμαι και ανεξάρτητη και θα το πάρω για αυτά που δικαιούμαι. Μη σου πω, θα τον ξετινάξω. Γιατί τόσο μένος εναντίον του? Γιατί ήμουν έτοιμη να χωρίσω το Χρήστο για χάρη του. Γιατί με έκανε να τον παρακαλάω να με συγχωρέσει. Πια εμένα. Και κάνει και φιγούρα με κάτι δίμετρες καλονές. Ομπασμένος. Μας κουβεντιάζουν όλοι στον κύκλο μας. Και μου λες γιατί έχω μένος. Θα τον τζακίσω.